δεν λένε να χωνέψουν τις υπογραφές εν η τοτάλ για το οικόπεδο 7 οι Τούρκοι που συνεχίζουν να απειλούν θεούς και δαίμονες προχωρώντας εν ορχιστρωμένη επίθεση κατά της Λευκοσίας. Πρώτος και καλύτερος ο Ερντοάν, που διαμηνεί πως όσοι νομίζουν πως ο πλούτος του νησιού ανήκει μόνο σε εκείνους, θα έρθουν αντιμέτωποι με την αποφασιστικότητα άγκυρας κατεχομένων. Συνεχίζουμε τις δραστηριότητες που ξεκινήσαμε μαζί με τους τουρκοκύπριους αδελφούς μας στην Ανατολική Μεσόγειο με δύο γεωτρύπανα και δύο ερευνητικά πλοία. Για να μπορούν αυτά τα πλοία μας να συνεχίζουν με ασφάλεια την εργασία τους, ασκούν καθήκοντα οι δυνάμεις του ναυτικού και της αεροπορίας μας. Εθνική μας υπόθεση η Κύπρος, λέει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης και προειδοποιεί. Ρούμκι ισμίνι τέκ γιανλ ολαρακ γιουρουττου χιδροκαρμόν φαλιετλερίν bölgenin istikrarı açısından tehdit oluşturduğunu ve bunlara izin vermeyeceğimizi de Επικαλούμενος στο Διεθνές Δίκαιο, ο Χουρουσιακάρ προειδοποιεί με νέο Ατίλα. 1974'te Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını nasıl koruduysak bugün de aynı kararlıktayız. Η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί και αναπτύσσει την ενεργειακή της πολιτική στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, απαντά η Λευκοσία. Το να διεκδικεί η Τουρκία ένα μεγάλο κομμάτι, σχεδόν το μισό από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιφάσκει και με συγκλήσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και καιρό στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Και ξανά προς την δόξα τραβά το Γιαβούς. Αφού έφυγε από τον στόχο Καρπάς 1 και κατέπλευσε στο λιμάνι Τασουτσού της Μερσίνας, το τουρκικό γεωτρύπανο φαίνεται σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική Γενίσα ΦΑΚ να ετοιμάζει την επιστροφή του. Το δημοσίευμα θέλει το Γιαβούς με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησής του να επιστρέφει εκ νέου στην Καρπασία σε νοτιότερο σημείο από το προηγούμενο στόχο, συνεχίζοντας το γεωτρητικό του πρόγραμμα. Συνάντηση μια μισή ώρα είχαν το πρωί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο λεγόμενο προεδρικό Μουσταφά Κιτζή και δικοινοτική πρωτοβουλία Ειρήνη Ενωμένη Κύπρος. Η δικοινοτική πρωτοβουλία εξαπέλυσε δρυμή κατηγορό κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις τελευταίες ενεργείες της για το τεμάχιο 7. Την ώρα που η Τουρκία αποσύρει τα πλοία της από την Κυπριακή Ναός, η απάντηση δική μας σε 24 ώρες είναι να κάνουμε τελετές και από τηλεοράσεως να δώσουμε νέες άδειες για νέες διατρήσεις. Το οικόπεδο 7 θα πρέπει να θεωρείται ο επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης, καθώς σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα αποτελέσει ένα από τους επόμενους μεγάλους στόχους της Άγκυρας.